Με επισημότητα και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής τα εγκαίνια της 92ης Εμποροπανήγυρης Εγινίου. Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Πιερίας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, εκπρόσωποι φορέων, παραγωγικών τάξεων και επαγγελματιών. Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού, Βαγγέλης Λαγδάρης, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται, στις χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί πολλών εκατομμυρίων ευρώ και στον προγραμματισμό της διοίκησης για το επόμενο διάστημα. Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια της 92ης Εμποροπανήγυρης Εγινίου, μιας εμποροπανήγυρης που εδώ και 92 χρόνια συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται χάρη στη στήριξη όλων των Εγινιωτών και όλων των δημοτικών αρχών. Φίλες και φίλοι, αναφισβήτητα, στο θεσμό της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνεται η πλούσια, η μεγάλη ιστορία του τόπου μας, η πλούσια παράδοσή μας, αλλά και οι δυνατότητες που έχει αυτή η περιοχή, όπως επίσης και η ψυχή της Βόρειας Πιερίας. Για μας αποτελεί πάντα την αιχμή του δόρατος σε μια συνολική αναπτυξιακή στρατηγική που έχουμε διαμορφώσει στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου και που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να υλοποιήσουμε. Πέρυσι από αυτό το βήμα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερα κάθε φορά τους στόχους που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή για τη βελτίωση των οικονομικών του Δήμου και την ορίμαση μελετών για ένταξη των έργων στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα όταν θα ανοίξουν. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά σε αυτά, καθώς βρισκόμαστε στον τελευταίο χρόνο της Δημοτικής Περίοδου, αλλά και γιατί έστω και με μεγάλη καθυστέρηση ανοίξαν αυτά τα προγράμματα και εντάξαμε έργα πάρα πολύ σημαντικά για την προκοπή αυτού του τόπου, έργα τα οποία αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Θέλω να συγχαρώ το Δήμαρχο, το Βαγγέλη Λαγδάρη, τους συμβούλους του και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι κατορθώνει πάντα να βρίσκεται σε γραμμή ετοιμότητας και όλα αυτά τα έργα που σας ανέφερε και οι χρηματοδοτήσεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο δουλεύει πραγματικά απέναντι σε ένα ή μαζί με ένα εξίσου αποτελεσματικό Υπουργείο Εσωτερικών. Όντως ήταν εντυπωσιακός ο απολογισμός όλων αυτών τα οποία έχετε πετύχει και όπως είπε και η κυρία Σκούφα, με τη βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και με τα νέα προγράμματα, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στη συνεργασία με το Δήμο στην περιοχή, ενώ ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας στην παρέμβαση που θα γίνει στο παράλληλο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, το έχουμε αποδείξει από το 2011 και μέχρι τώρα ότι είμαστε πάντα συνοδοιπόροι και υποστηρικτές της κάθε Δημοτικής Αρχής και νομίζω ότι αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων και των φορέων και έτσι θα συνεχίσουμε και μετά το 19. Κυρίες και κύριοι, εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Πιερία, στη Βόρεια Πιερία, στο Δήμο σας, κάνουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Σημαντικό έργο αναβάθμισης των υποδομών, όπως το γεγονός ότι μετά από 15-20 χρόνια θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό η αναμόρφωση της παλιάς Εθνικής Οδού που συνδέει την Κατερίνη με τη Θεσσαλονίκη. Η φετινή Εμποροπανήγυρη του Εγινίου περιλαμβάνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών. Μουσικά, παραδοσιακά συγκροτήματα, χορευτικά συγκροτήματα, καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα συνθέτουν ένα πολύμορφο πολιτιστικό παζλ που αξίζει να παρακολουθήσει ο επισκέπτης. Είμαστε εδώ 10η χρονιά στην Εμποροπανήγυρη του Εγινίου. Πολλοί κόσμοι μας επισκέπτεται, περνάμε όμορφα, διασκεδάζουμε. Θα βρει ό,τι θέλει θα βρει. Θα βρει να αγοράσει πολλά εμπορεύματα, να διασκεδάσει. Ό,τι είδος φαγητού θα ήθελες θα βρεις. Οι τιμές πιστεύω ότι είναι καλές σύμφωνα με την φορολογία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Το Χαγιάτι, η παραδοσιακή κουζίνα που βρίσκεται στο Νέο Κεραμίδι, μετακόμισε στην Εμποροπανήγυρη Εγινίου με ντόπια κρέατα του Λίκας δική μας παραγωγής. Είμαστε 4η χρονιά στην Εμποροπανήγυρη Εγινίου. Όπως βλέπετε, με τα κρέατα στη σούβλα, περιμένουμε όλο τον κόσμο
να επισκεφθούν και να δοκιμάσουν τα κρέατα δική μας παραγωγής. Έχουμε τα λουκάνικα, επίσης είναι δική μας παραγωγής που τα φτιάχνουμε στη βιοτεχνία μας, στο Νέα Έφεσο. Είναι μεγάλο το πανηγύρι μας, έχει πάρα πολύ κόσμο, είμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε τόσα χρόνια εδώ, κάναμε τους πελάτες μας, είναι ευχαριστημένοι, βλέπετε και τον κόσμο.